Ονομάζομαι Σιδερά Γιώργο και αυτό είναι ένα βίντεο παρουσίαση τη τρίτη εργασία στο Μάθημα Επεξεργασία Ομιλία και ήχου του 8ου Εξαμήνου Πληροφορική Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το θέμα που επέλεξα να υλοποιήσω είναι μια εφαρμογή η οποία δέχεται σαν είσοδο ένα κομμάτι μουσική και θα βγάζει σαν έξοδο τι νότες που αναπαράχθηκαν. Επέλεξα να το υλοποιήσω σε command line περιβάλλον στο πρόγραμμα GNU Octave. Για να τρέξουμε το πρόγραμμα, αρκεί να γράψουμε το όνομα τη συνάρτηση στο τριματικό του Octave που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι είναι κάθετος nodes recognition άνοιγμα παρένθεσης διπλά αυτάκια και μέσα στα διπλά αυτάκια το όνομα του αρχείου με την προέκτασή του Αφού το πρόγραμμα τρέξει, θα μας εμφανίσει τον αριθμό των οτών που αναγνώρισε και τις νότες που κατάφερε να αναγνωρίσει σε ένα figure εκτυπωμένα πάνω στο πεντάγραμμα. Εδώ βλέπουμε ότι κατάφερε να αναγνωρίσει 21 νότες και η απεικόνισή τους πάνω στο πεντάγραμμο. Τώρα αυτό το αρχείο μπορούμε να το αποθηκεύσουμε είτε σαν PNG είτε όπως αλλιώς θέλουμε και να το διαβάσουμε αργότερα. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι του κώδικα, είναι ένα κύριο αρχείο που είναι η συνάρτηση μέσα, το noterecognition.m στο οποίο παίρνει το αρχείο εισόδου, το μετατρέπει στο πεδίο του χρόνου, Αφού τοποθετήσω κάποια thresholds, για να αναγνωρίσω την αρχή και το τέλος κάθε νότας, τις αποθηκεύω σε μία συνάρτηση, την οποία και την προβάλλω στον χρήστη. Έπειτα, για κάθε νότα που βρήκα, εκτελώ Fourier FFT και βρίσκω την μέγιστη συχνότητα και αποθηκεύω τη χαρακτηριστική αυτήν συχνότητα. Τώρα, με την συνάρτηση Find Note, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, ε, βάσει της συχνότητα αυτής, ε, παρουσιάζω στον χρήστη είτε σε μορφή αλφαριθμητικού την νότα, είτε τον αριθμό MIDI της νότας, ο οποίος αριθμός MIDI τον παίρνει στην άρτηση Draw Main και Draw για να εκτυπώσει το αποτέλεσμα πάνω σε ένα πεντάγραμμα. Επομένως, για να τρέξει το πρόγραμμα υπάρχουν τέσσερα αρχεία ένα JPG το οποίο βοηθάει τις, draw, τις συναρτήσεις DRAW να ζωγραφιστούν τα κλειδιά του SOL και ένα αρχείο εισόδου. Αυτό ήταν το βίντεο παρουσίασης της εργασίας μου. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.